Και πάμε να δούμε καταρχά τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο τη Μέση Ανατολή. Είναι ναι, μία και σε ευχηθούμε ότι δεν είναι ναι, μία πριν την καταιγίδα. Αυτό ισχύει την δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, είναι στο Ισραήλ αυτή την ώρα ο Υπουργό Εξωτερικών των, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Μεγάλη Βρετανία, ο Κάμερον, και η Μπέρμποκ, η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, συναντώνται αυτή την ώρα με τον Χέρτσοκ και με την υπόλοιπη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του Ισραήλ. Στόχο προφανώ να, να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ιράν. Αυτό, όπω ακούγεται, ακούγεται ενδεχομένω πάρα πολύ βαρύγδουπο. Mm -hmm. Δεν σημαίνει αυτομάτω ένα παγκόσμιο συνασπισμό πολεμικό εναντίον του Ιράν. Να το ξεκαθαρίσουμε Να το κρατήσουμε εξαρχής. και να το ξεκαθαρίσουμε ακριβώ. Έτσι, γιατί, γιατί το. <laughs> τελευταίο... Γιατί αν σήμαινε, ε, για να τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα, παγκόσμιο συνασπισμό πολεμικό και στρατιωτικό εναντίον Παγκόσμιος του Ιράν, θα μιλάμε πόλεμος. για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά θα υπήρχε κι άλλο συνασπισμό υπέρ του Ιράν. Αυτό να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κινούνται προς την ε, διευθέτηση του ζητήματος με διπλωματικά Παύλα, κυρωτικά μέσα. Δηλαδή, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και αυτό γιατί, γιατί έχει πέσει πολύ μεγάλη πίεση στο Ισραήλ και ήταν χαρακτηριστική και γιατί συνεδριάζει και σήμερα το Πολεμικό Συμβούλιο. Αλλά ήταν χαρακτηριστική η προχθεσινή συνεδρίαση και η ανακοίνωση ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά να μην υπάρξει γενικευμένη σύραξη. Αυτό, αν μεταφραστεί, φαίνεται ότι αρχίζουν να πέφτουν οι τόνοι. Γιατί ε, πλην των άλλων έχουμε και τη σαφή και σταθερή προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών προ το Ισραήλ σε οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια και ειδικά στο έδαφο mm -hmm. του Ιράν δεν πρόκειται να συμμετάσχουν και να στηρίξουν αμερικανικέ δυνάμει. Άρα είναι ένα α, εγχείρημα που αν το επέλεγε το Ισραήλ θα έπρεπε Φαν να το φέρει το μόνο, μόνο του, του α, με ό, δεν, ό,τι αυτό συνεπάγει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα κατάφερνε. Από την άλλη πλευρά μιλάμε το πλέον για ένα πλαίσιο, μάλλον μια προσπάθεια πλαίσίου κυρώσεων κατά του Ιράν. Μιλάμε για οικονομικό πλήγμα. Δεν, φέβονται... δεν είναι μόνο οικονομικό και στρατιωτικό πλήγμα, ε, έμεσο στρατιωτικό πλήγμα. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην έχουν από πού να προμηθευτούν τι πρώτε σύλλε για την παραγωγή των drones. Αν και ήδη εδώ και ένα χρόνο, λόγω τη προμήθεια που κάνει το Ιράν προ τη Ρωσία, έχουν επιβληθεί κυρώσει. ενώ drones, έτσι. Ε, έχουν επιβληθεί κυρώσει, αλλά το θέμα είναι ότι αυτέ μπορεί να επεκταθούν. Είναι σαφέ ότι ε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να χαμηλώσουν την πολεμική μηχανή, να μετριάσουν την πολεμική μηχανή του Ιράν. Αν θα γίνει εφικτό, αυτό δεν το ξέρει κανεί, θα το δείξει ο χρόνο. Πάντω, οι αναλυτέ λένε ότι μιλούν, γιατί εχθέ υπήρξε μια εξαποστάσεω συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε να υπάρξουν κυρώσει. Οι αναλυτέ λένε ότι το Ιράν είτε έτσι είτε αλλιώ είναι εκτό τη γεωπολιτική κακέρα τη οικονομική. Οι κυρώσει ισχύουν για το Ιράν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένω, ένα ακόμα πλαίσιο κυρώσεων δεν θα επιφέρει ένα μεγάλο, τόσο σοβαρό πλήγμα στην Ιρανική μηχανή. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν δύο, δύο θέματα στι κυρώσει που μπορεί να επηρεάσουν πολύ. Το πρώτο είναι εάν θα χαρακτηριστούν οι φρουροί τη Επανάσταση, δηλαδή το στρατιωτικό σκέλο που κυβερνά το Ιράν, όχι για το Λάκ. Ω τρομοκρατική οργάνωση. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο νομικά γιατί οι φρουροί τη Επανάσταση δεν έχουν πλήξει Ευρωπαϊκή χώρα ε, ε, μέσω τη αυτό Είναι άλλο είναι το απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, το ο οποίο δεν γνωρίζουμε πόσο πρόθυμε θα ήταν να συμπράξουν. Α, θα τον μπλοκάρουν είναι δεδομένο. Θα τον και, ναι. και από την άλλη πλευρά υπάρχει θέμα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Γιατί από το 2015 ουσιαστικά λίγο μετά όταν βγήκε ο Τραμπ, αποχώρησαν αποχώρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη από την συμφωνία που υπήρχε για την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επισήμως, φαντάζομαι γνωρίζουν οι μυστικές υπηρεσίε, αλλά επισήμω δεν γνωρίζει κανεί σε ποιο επίπεδο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και κάτι τέτοιο ενδεχομένω να δημιουργήσει περαιτέρω ζητήματα στην, στην περιοχή. Βάλιστα. Πάντως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι οι επαφέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Δυτικών Υπουργών Εξωτερικών και του Ισραήλ, έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση, αν και το, Ισρα... το Ιράν ευθέω μέσω του Ραϊσί πριν από από λίγες ώρες είπε χαρακτηριστικά ότι εάν και εφόσον υπάρξει και η παραμικρή επέμβαση του Ισραήλ στο στο Ιράν, η απάντηση θα είναι σφοδρότατη. Η προειδοποίηση είναι επίση σαφή. Περιμένουμε λοιπόν ένα ακόμα πολεμικό συμβούλιο στο Ισραήλ. Περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγήσει και ο διπλωματικό μαραθώνιος που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αφήνουμε, αφήνουμε απ' έξω και δεν πρέπει ε, ούτε δημοσιογραφικά ούτε ανθρώπινα. Συνεχίζονται οι σύγκρουσει στη, στην περιοχή και στη Γάζα και στο Λίβανο. Και, και γενικότερα υπάρχει αναστάτωση. Αλλά τουλάχιστον αποφεύγεται το μεγάλο κάδο. Ο Ολοκληρωτικό ναι. πόλεμο. Αυτό είναι ο στόχο, η αποτροπή ενό ολοκληρωτικού. Ευρωτικού πολέμου.